Καλησπέρα. Τι να πούμε. Χάσαμε 4 βαθμούς σε 2 παιχνίδια εδώ στη Λέμεσο, που πιστεύω ότι δικαιούμασταν. Και δυστυχώς αυτά τα 4 βαθμούς μας αφήνει πάρα πολύ πίσω. Εδώ μπορούσαμε να είμαστε και εμείς κοντά. Αλλά έτσι όπως πάει το πρωτάθλημα, βλέποντας και άλλα τα παιχνίδια, όλα είναι πιθανά. Είμαστε απογοητευμένοι, διότι μπορούσαμε να καθαρίσουμε το παιχνίδι και στο τέλος δεχτήκαμε τον γκολ και πήραμε μόνο 1 βαθμό. Βλέπουμε τη συνέχεια. Στο πέναλτι ανεβάζαμε το πέναλτι 2-0, θα ήταν πολύ πιο εύκολο για μας να πάρουμε 3 βαθμούς. Αλλά και μετά το πέναλτι δεν μπορείς να φέρνεις παίχτες σας να πληρώνεις τόσα λεφτά και άλλος να χάνει από 2 μέτρα. Είναι απίστευτο. Απίστευτο είναι. Δυστυχώς ζήσαμε όλα φέτος από τα δικά μας τα λάθη, μείναμε έτσι πολύ πίσω, διότι αν δεν είχαμε κάνει λάθη αυτά που είχαμε κάνει, μπορεί θα ήμασταν και εμείς πάρα πολύ κοντά στην κορυφή. Ρεαλιστικός στόχος τώρα, κύριε Κεσπά, είναι η δεύτερη θέση, βάσει των δεδομένων που έχουμε αυτή τη στιγμή. Εντάξει, όσο υπάρχει μαθηματική δυνατότητα ότι να καλύψεις, να παίρνεις βαθμούς, αλλά θέμα είναι ότι τέτοια παιχνίδια όταν παίζεις με εκτός έδρας, έτσι όπως παίξαμε και εμείς και τα 2 παιχνίδια, και χάνεις από τα δικά σου τα λάθη βαθμούς, είναι σίγουρα σε πληγώνει πάρα πολύ. Ειδικά τώρα που μπήκαμε στο play-off. Αλλά εντάξει, όπως είπα, στόχος είναι, όπως ήταν από την αρχή, να την κυνηγήσουμε πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Όσες πιθανότητες έχουμε. Μπορεί να είναι λίγες πιθανότητες, αλλά όσο υπάρχουν βαθμοί, εμείς θα κυνηγήσουμε να πάρουμε αυτούς τους βαθμούς. Ευχαριστώ.